Από οικισμό σε οικισμό γύρω από τον Μπαχμούτ, οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τον όγκλιο, καταλαμβάνοντας όλο ένα και περισσότερα εδάφη. Στην πρώτη γραμμή εναντίον του Ουκρανικού στρατού βρίσκονται οι μισθοφόροι της εταιρείας Wagner. Ο επικεφαλής τους, Γευγένη Πριγκόζιν, διαμηνύει στη Δύση πως οι στρατιώτες του θα καταστρέψουν κάθε νέο δυτικό άρμα μάχης. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως στο στόχαστρο της Ρωσίας μπαίνουν ακόμη και ομάδες εθελοντών γιατρών στο Μπαχμούτ. These are the final seconds before volunteer medics in Ukraine, including American Pete Reed, seen here exiting the white van, come under vicious attack. The images obtained exclusively by CNN show the explosion ripping through the scene, leaving Reed among the dead. But incredibly, you can also hear the screams of survivors. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά επιγόντως όπλα από τη Δύση πριν οι ρωσικές δυνάμεις προχωρήσουν σε νέα μαζική επίθεση την Άνοιξη. Будь-які намагання Росії прихопити ініціативу маємо зламати, і я впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей. Сьогодні США і їх сателіти осуществляють проти нас готовившуюся довгі роки всеохватну гібридну війну, використовуючи в качестві тарана українських націонал-радикалів. Την ίδια ώρα, οι νατοϊκές χώρες αυξάνουν την παραγωγή βλημάτων πυροβολικού με στόχο να καλύψουν τις ανάγκες της Ουκρανίας χωρίς να εξασθενήσει το οπλοστάσιο του ΝΑΤΟ.